Γεια σε όλους και όλες. Αυτό το βίντεο αφορά ένα ποδοσφαιρικό που δεν έχω δείξει ποτέ. Λοιπόν, είναι το PredatorFreak.4 για σχάρα. Ορίστε. Σχάρα. Είναι αυτό εδώ το παπούτσι. Αν σας κινούσε το ενδιαφέρον, να το ξέρετε. Είναι το πιο φθηνό, το χαμηλότερο σε τιμή. Και θα φέρω και το Speed Flow να το δω, διότι με εντυπωσίασαν αυτά. Γιατί γενικώς τα τόσο χαμηλά δεν αξίζουν και πολύ να ασχοληθεί κάποιος, αλλά εδώ είναι καλό. Δεν έχει αντικραδοσμική, όπως δεν έχουν αυτά γενικά. Έχουν έναν τελείως απλό πάτο. Αντικραδοσμική δεν έχουν. Σε σχέση με τα Academy και με τα Coma 3 της Adidas, εντάξει, εκεί να τα νιώθεις πιο παπούτσια. Τα φετινά όμως, τα φετινά αυτά, είναι καλύτερα σε σχέση με τα περσινά τεσσάρια. Είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο. Αυτό εδώ δεν είναι... Είναι πάνω του, δεν είναι ανάγλυφο. Οι σταγόνες που βλέπετε είναι ανάγλυφες. Είναι ενσωματωμένες εννοώ, όχι ανάγλυφο. Βέβαια λέει ότι και καλά η πάνω επιφάνεια έχει ανάγλυφο, όντως έχει κάτι. Είναι σε σχήμα σε τετράγωνα πάει, οριζόντιες κάθετες. Πολύ καλή εφαρμογή, είναι άνετο στο πόδι. Είναι νομίζω για medium πόδι, δεν είναι στενό. Εφαρμόζει με τη μία, είναι μαλακό όντως. Φαίνεται τα Predator να είναι καλύτερα ποιοτικά στα υλικά τους. Τουλάχιστον από τα υπόλοιπα χαμηλής κατηγορίας. Πάντως από τα Nike Club τα προτιμώ αυτά. Δεν ξέρω, προσωπική άποψη. Και είναι και θέμα εφαρμογής, εφαρμόζουν και σε μένα αυτά καλά. Αλλά τα φετινά Academy, για να μην αδικώ την Nike, τα φετινά Academy είναι εξίσου καλά. Τα νιώθεις πιο παπούτσι. Να πας εκεί, ας πούμε, αντί για αυτά. Αλλά αν φοράς τέτοια στυλ, τα πιο φθηνά, τα πιο χαμηλής κατηγορίας, δηλαδή εδώ δεν φοβάμαι. Φαίνεται και ανθεκτικό. Είναι ωραίο μαλακό. Θα φέρω και το Speed Flow το 4 να το δούμε. Και ίσως δω και το X-Boost το 4 που έχω περιέργεια να δω πώς κάθεται. Νομίζω όμως ότι αυτά ήταν όλα σκληρά σε σχέση με αυτά, με τα φετινά. Είχα πολλά χρόνια να παίξω με τέτοια, με τα πολύ φθηνά και μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον. Τουλάχιστον τώρα που θα είμαστε όλοι σε περιορισμούς, ίσως είναι πολύ καλή λύση για να τα χρησιμοποιείτε χωρίς φόβο, γιατί είναι πολύ φθηνά αυτή τη στιγμή. Τα εγκρίνω 100%.